Αν υπό τη τραγωδία στο δρόμο Σωτήρα Λιοπετρίου με την 23χρονη Ανδρονίκη Παρασκευά από το Παραλίμνη να αφήνει την τελευταία τη πνοή στην άσφαλτο επί τα αποθανατηφόρο τροχιό δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε λίγο μετά τι 11.30 το πρωί, η άτυχη Ανδρονίκη βρισκόταν στο όχημα μαζί με την τρίχρονη κορούλα τη, η οποία ήταν δεμένη στο παιδικό κάθισμα και στο πίσω μέρο του αυτοκινήτου. Γεγονό που αποτέλεσε καταλητικό παράγοντα για να μην τραυματιστεί. Κάτω από συνθήκε οι οποίε διερευνούνται, παρεξέκλεινε τη πορεία τη με αποτέλεσμα να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρουστεί με τοπικά με λεωφορείο το οποίο έρχονταν από την αντίθετη κατεύθυνση προς Λιοπέτρη. Η σύγκρουση του οχήματο που οδηγούσε η νεαρή με το λεωφορείο ήταν σφοδρή. Με το όχημα να μετατρέπεται σε άμορφη μάζα σιδερικών. Λόγω τη φωτρότητα τη σύγκρουση, τόσο 23χρονοι όσο και οι κορούλα τη εγκλωβίστηκαν στα συντρίμια του οχήματο και χρειάστηκε η επέμβαση τη πυροσβεστική υπηρεσία για απεγκλωβισμό του. Όπω διαφάνηκε από τι προκαταρτικέ εξετάσει, η άτυχη ανδρονίκη έφερε ζώνη ασφαλεία. Το κοριτσάκιν τη. Ε απεγκλωβίστηκαν από μέλη της προσβεστικής υπηρεσίας, το, οποίο επίση επίσης μεταφέρθηκε στο Γενικό Νεσοκομείο Παραλυμνίου προληπτικά, με τις πρώτες ενδείξεις να αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του είναι εκτός κινδύνου. Στο λεωφορείο την στιγμή της τροχιάς σύγκρουσης βρίσκονταν 10 επιβάτες, με 4 εξ αυτών να τραυματίζονται ελαφρά, ενώ στον οδηγό του λεωφορείου, ο οποίος επίσης φέρει ελαφρά τραύματα, έγινε έλεγχος αλκοόλης και ναρκωτικών με μηδενική ένδειξη. Οι λεπτομέρειε τη νέα τραγωδία με θύμα τη νεαρή μητέρα συγκλονίζουν, καθώ όπω προκύπτει, το μοιραίο όχημα στο οποίο επέβαιναν 23χρονη μητέρα και η κορούλα τη δεν ήταν δικό τη, αλλά το δανείστηκε από συγγενικό τη πρόσωπο για να μεταβεί στη Λευκοσία, ούτω ώστε να επισκεφθεί γιατρό για την κορούλα τη. Με την μοίρα, ωστόσο, να δείχνει το πιο σκληρό τη πρόσωπο. Τα ακριβή αίτια θανάτου τη νεαρή μητέρα θα εξακριβωθούν μετά την ενομισμένη νεκροτομή που θα διενεργηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Σοκ προκλήθηκε στις